Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι συνέλθουν, που χαίρομαι να τη βλέπω να γεμίσει. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν από μακριά. Ο σημερινός μας προσκεκλημένος, που τον ευχαριστούμε θερμά που για μια ακόμα χρονιά είναι μαζί μας, είναι ο κύριος Γαλιλαίος Λουκάκου, ο οποίος το ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, να σας τον διαφημίσω, δεδομένου ότι και αγαπητός και έμπειρος και πολύ γνωστός συνάδελφος. Σήμερα θα μας πει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα που αφορά τα νεοπλάσματα και την περιποίηση του τεχνικού κρανίου και έχει διατύψει τον τίτλο λέγοντας και το περιεχόμενο. Τοπική σταδιοποίηση και παρακολούθηση, πληροφορίες της απεικόνησης για τον χειρουργό και για τον ογκολόγο, δηλαδή ουσιαστικά δίνει την κινητή διάσταση της απεικόνησης στους όγκους του τεχνικού κρανίου. Έχοντας το νοσοκομείο μας, αλλά έχοντας και πολλές δραστήριες γενικές, τόσο ηλάκτικες, όσο και οι χειρουργικές κλινικές της ΝΑΤΟ και του προσώπου στην περιοχή της Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι όπως θα δείτε από την ομιλία του προσκεκλημένου μας, πραγματικά η απεικόνηση μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές προεκλητικές ή προθεραπευτικές πληροφορίες. Αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα από όλους ο κ. Γαλιλαίος. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την πρόσκληση για μια ακόμη χρονιά να αναπτύξω ένα θέμα το οποίο από πολλά χρόνια προβλημάτιζε για την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που μπορούμε να δώσουμε. Κάνοντας συνεχείς ανασκοπήσεις στο θέμα, γιατί το έχουμε στην καθημερινή μας πράξη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, μια και έχουμε την πανεπιστημιακή στόματοπροσωπική και γνωθοχειρουργική κλινική, και με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε καλό επίπεδο συνεννόησης. Το θέμα αυτό νομίζω ότι είναι σχεδόν το τελευταίο, αλλά όχι σε πολύ advanced επίπεδο, με την έννοια ότι το ακροατήριο μας σήμερα δεν είναι πολύ εξειδικευμένο για αυτό το θέμα. Και να μην χαθούμε μέσα σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Υπάρχουν έρευνες, οι οποίες τρέχουν ακόμα, προσπαθώντας να ραφινάρουν τις πληροφορίες οι οποίες παίρνουν, να τις αξιοποιήσουμε, να τις αξιολογήσουν. Εδώ θα ακούσουμε λοιπόν ότι σχεδόν ισχύει τώρα, μέχρι το 2018 περίπου που έγινε οι τελευταίες ανασκοπήσεις και guidelines. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς κατανοούμε τον τρόπο και τις οδούς επεκτάσεως του κύριου νεοπλάσματος, γιατί συνήθως τα περισσότερα νεοπλάσματα έτσι συμπεριφέρονται, σαν το 95% των νεοπλασμάτων που είναι το επιδερμοειδές καρκίνωμα του στοματοφάρυγγα και της στοματικής κοιλότητας. Για το είπαμε σπλαχνικό. Επειδή το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, δεν ήθελα να επεκταθώ σε άλλους όγκους, οι οποίοι έτσι και λέω είναι πολύ μικρή μειοψηφία, όπως η όγκη των μικροψηλογών οδένων. Και στην ουσία αυτά τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ σπάνια νεοπλάσματα, δεν έχει νόημα και είναι πολύ φτωχή η βιβλιογραφία. Θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς εκτιμούμε απεικονιστικά τους προγνωστικούς παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί οι προγνωστικοί παράγοντες σε αυτό το νεόπλασμα. Πώς εκτιμούμε τις κατά συνέχεια επεκτάσεις, γιατί πολύ σημαντικές και στο σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης και στις επιπλοκές που θα έχει μετά την επέμβαση και την ακτινοθεραπεία. Θα δείξω έναν τρόπο να τυποποιήσουμε τη σταδιοποίηση κατά TNM και τέλος τα πρώτα βήματα και τις πρώτες προφορίες για αλγόριθμους παρακολούθησης μετά από την θεραπευτική παρέμβαση, κυρίως χειρουργική και ακτινοθεραπευτική. Η σταδιοποίηση κατά TNM λοιπόν. Αυτή η σταδιοποίηση την ξέρουμε όλοι, σε όλα τα νεοπλάσματα υπάρχει, έχει στόχο θεραπευτικές επιλογές, πρόγνωση, επεκτάσεις, χειρουργική εξαιρεσιμότητα σε άλλους όγκους και κατά συνέπεια την έκθεξη της εκτομής που στην περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αφήνει αναπηρίες σε πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η κατάποση και τη σφαγεία δηλαδή. Και τέλος, πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ποια είναι τα προβλήματα που να παρακολουθήσουμε το αποτέλεσμα της εφαρμογής θεραπείας με την απεικόνηση. Εδώ βλέπουμε αυτό που εμείς δεν βλέπουμε. Δηλαδή, την επισκοπική εικόνα, έτσι ακριβώς που μιλάμε για τη θεατρική επισκόπηση, αυτό το βλαβό που θα πούμε μπορεί να είναι από μια πολύ απλή αρίθμα και μια λευκοπλακία, ένα καρκίνωμα, όπως αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά, να είναι μια επαρμένη βλάβη με ελκωτικό κέντρο, μια επαρμένη βλάβη με πιο μεγάλο ελκωτικό κέντρο και τέλος ένα πολύ μεγάλο έλκος σε μεγάλη έκταση, όλα αυτά σε ένα πολύ μικρό όργανο που λέγεται γλώσσα. Αυτά όμως είναι η κεφαλή του παγόβουνου, η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό που καλούμαστε να αποκαλύψουμε εμείς είναι
αυτό που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Γιατί το προφανές το βλέπουμε όλοι. Και κυρίως οι συνάδελφοί μας. Άρα λοιπόν, καλούμαστε να βρούμε την υποβλενογόνια διήθηση πέρα του επισκοπικού όριου και τις επεκτάσεις σε συγκεκριμένες, μα πολύ συγκεκριμένες παρακείμενες δομές. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη εικόνα ενός πολύ μικρού χώρου, όπως είναι η στοματική κοιλότητα. Το επιδερμοειδές καρκίνωμα λοιπόν έχει την τάση να επεκτείνεται κατά συνέχεια εστού και υποβλενογόνια. Λεφογενός, περινευρικά και αιματογενός σε απομακρυμένες μεταστάσεις. Αυτοί οι τέσσερις τρόποι είναι που θα προσπαθήσω να προσεγγίσω, κυρίως τις τρεις πρώτες, γιατί ο τέταρτος είναι όπως όλες οι άλλες μεταστάσεις αιματογενείς σε όλα τα νεοπλάσματα. Το να προσδιορίσεις λοιπόν τις επεκτάσεις έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, βλέποντας εδώ πολύ διαγραμματικά το πόσο μπορεί να απολέσει όργανα ο άνθρωπος με τις παρεμβάσεις. Από μία απλή marginal ή ένα ξύσιμο απλό της κάτω γνάθου για να βγάλουμε τον όπλο που την έχει διηθήσει, μέχρι τις ματεκτομές πάρα πολύ μεγάλες που αφήνουν, όπως είπα, αναπηρία σε σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες. Όπως επίσης το μικρό όργανο αυτό που λέγεται γλώσσα, από μια μικρή τριβεδεκτομία, ένα όπλωσμα πολύ μικρό επιπολής, χωρίς μεγάλο βάθος, μέχρι μια ολική γλωσσεκτομή, που είναι, πιστέψτε με, πολύ τραγική κατάσταση, μια και κάνω βιντεογνωσκοπήσεις κατάποσης, οπότε βλέπω πραγματικά το πόσο αυτοί οι άνθρωποι λειτουργικά πλέον υπολείπονται. Θα μιλήσουμε με βάση αυτά που έχουν γίνει ανασκόπηση και αναδιάρθρωση το 2017 από δύο μεγάλες θεσμούς, την Αμερικανική Επιτροπή για τον Καρκίνο και την Ένωση για την Διεθνή Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου. Εδώ είναι λοιπόν το PNM πολύ γρήγορα και εκεί που το έχω επισημάνει, κοιτάξτε, πριν την ανασκόπηση του 2017. Βλέπετε εδώ ότι αυτή είναι το 2007 και βλέπουμε ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες προσπαθεί να καθορίσει το TNM, TAF1, SANTA2 και SANTA3, έχουν βάσει το μέγεθος του όγκου, τη διάμετρο του όγκου όπως την βλέπουμε απεικονιστικά. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα κοιτάξετε, γιατί εκεί θα μείνουμε περισσότερο. Τα υπόλοιπα δεν αλλάξαν. Εδώ όμως βλέπουμε στην ανασκόπηση του 2017 ότι εκτός από το μέγεθος, το οποίο παρέμεινε όντως ίδιο, τα 2, τα 5 εκατοστά, τα 4 εκατοστά, έχουμε και μια άλλη παράμετρο που λέγεται DOI. Είναι Depth of Invasion, βάθος διήθησης. Αυτή μπήκε γιατί είδαμε ότι συσχετίζεται πάρα πολύ με την πρόγνωση. Ποια πρόγνωση? Την πρόγνωση της λεφαδενικής επέκτασης, που είναι και η κύρια αιτία υποτροπής. Ποια μέθοδο επιλέγουμε λοιπόν, έχουμε να επιλέξουμε για να δείξουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεται ο συνάδελφός μας? Θα πρέπει να βασίζεται αυτή η μέθοδος με βάση την ευαισθησία και την τυπικότητα, την περιοχή που είναι να εξετάσουμε, το αν συνεργάζεται ή συνεργάζεται ο άνθρωπος που θα εξετάσουμε και τα artifacts που είναι γενεί στην κάθε μέθοδο. Και όταν λέω artifact, εννοώ ακριβώς αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι όσοι σκανάρουμε ένα σπλακτικό κρανίο, τα αμαλγάματα από τα δόντια, τα οποία και στην αξονική τομογραφία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο πεδίο απεικόνησης και στη μαγνητομογραφία λιγότερα, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει πολλά αμαλγάματα δεν θα επιλεγεί από την αρχή να πάει στην αξιολογική τομογραφία, αλλά στη μαγνητική. Δεν ξέρω πόσοι το κάνουν στην κλινική πράξη, θα έπρεπε να το κάνουμε όλοι μας. Αυτό γιατί η αξιολογική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία έχουν στατιστικά συγκρίσιμη, στατιστικά διαφορετική λοιπόν, ικανότητα στο να απεικονίσουν τον όγκο, την εξεργασία και όλες τις παραμέτρους που θέλουν. Τα λιθουλεφαδένες. Οι μετρήσιμες λοιπόν παραμέτρηση στο TAF του σήματος TNF, TNM είναι το μέγεθος, όπως είπαμε, όπως είναι η μέγιστη διάμετρο του όγκου και το βάθος διείδησης. Αυτά είναι διαφορετικά. Αν κοιτάξουμε τα τρία διαγράμματα από κάτω, θα δούμε μια flat βλάβη, μια επίπεδη βλάβη στο πλευρογόνο που δεν έχει έπαρμα ούτε έλκος, μια επιρμένη βλάβη ή πολυποειδή αν θέλετε και μια ερκωτική βλάβη. Η διάμετρος του όγκου είναι διαφορετική, βλέπετε, και στις τρεις περιπτώσεις. Γιατί μετράμε το συμπαγές κομμάτι. Όμως το βάθος διήθησης, κοιτάξτε ότι είναι το ίδιο. Γιατί στην ελκωτική βλάβη μετράμε από την υποθετική γραμμή, αν δεν υπήρχε το έλκος του πλενογόνου, δηλαδή από τα υγιή στην ουσία όρια, βλέπετε την επέκταση των υγιών ορίων, και στην επιμένη μετράμε από τα πάλι τα υποτιθέμενα, αν δεν υπήρχε η έπαρση. Έτσι έχει καθοριστεί και έτσι η όγκη είναι flat, εξωφυτική και ελκωτική στην περιοχή αυτή.
Τρία παραδείγματα. Πώς μετράμε. Σε έναν flat όγκο βάζουμε κατεφατωμένη το σημείο που θέλουμε να μετρήσουμε, το βάθος κάθετα, και αυτό είναι το ντόρ. Εδώ συμπίπτει με το λόγο, το διάμετρο του όγκου. Εδώ στην επιμένη βλέπετε πώς κόβουμε το επιμένο και στην ελκοτική πώς περνάμε πάνω από το έλκος, το κρατήρα του έλκους για να μετρήσουμε και το κομμάτι αυτό. Αυτά είναι για να θυμόμαστε. Εδώ όμως πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Όταν μετρούμε το βάθος διήθησης της εξεργασίας, έχουμε και ένα false positive εμείς στην απεικόνηση. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ακτινολογικό βάθος διήθησης σε αντιδιάσταση με το παθολογνωτομικό βάθος διήθησης. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι διαγραμματικά πάλι, δεν μπορούμε να το δείξουμε αλλιώς, έχει βρεθεί ότι σε παθολογνωτομικά παρασκευάσματα, ενώ τα καρκινικά κύτταρα φτάνουν μέχρι το κόκκινο όριο που βλέπετε, είναι το όριο της αυτό, έχουμε άλλες δύο ζώνες έξω από εκεί, που αφορούν ίδιμα κυρίως και φλεγμονώδη ζώνη. Αυτά είναι αποτέλεσμα των διαταραχών στη μικροαγγείας του περιβάλλοντος του όγκου που προκαλούνται από τον ίδιο τον όγκο και στο περιβάλλον του, ακίνητο περιβάλλοντος του. Άρα λοιπόν βλέπουμε το παθολογνωτομικό όριο, λοιπόν, το παθολογνωτικό βάθος μάλλον διήθησης είναι αυτή η γραμμή, αυτό το μήκος, ενώ το ακτινολογικό που μετράμε έχει μια υπέρβαση. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ας το δούμε σε μερικά πραγματικά περιστατικά. Αξονική τομογραφία αριστερά, μαγνητική τομογραφία δεξιά. Το ίδιο περιστατικό όπως καταλαβαίνετε. Βλέπουμε λοιπόν παίρνοντας σε ένα ελκωτικό πάλι να το βλέπετε το ελκάκι, το βάθος διήθησης. Και το ίδιο εδώ πώς το μετράμε ακριβώς πάνω στο πραγματικό. Μετράμε λοιπόν τον εμπλουτισμό. Γιατί αυτό μας αναδεικνύει με μεγαλύτερη αντίθεση τα όρια της εξεργασίας. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε σε απεικόνηση χωρίς διαγραφικό, γιατί εκεί έχουμε ασαφοποίηση του ορίου. Ο βάθος διήθησης, όπως είπα στην αρχή, έχει συσχέτιση με την πρόγνωση, γιατί συσχετίζεται πάρα πολύ στενά με τη λεφαδενική επέκταση. Δηλαδή, μεγαλύτερα βάθη διήθησης έχουν μεγαλύτερη λεφαδενική συμμετοχή, και αυτό είναι ένας προγνωστικός παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ βλέπουμε σε μια μελέτη το 22 με τρεις τρόπους μετρημένο το βάθος διήθησης, με CT, με MRI και με ενδοσωματικό υπέρηχο. Βλέπουμε το συσχετισμό με την πρόγνωση. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλά συσχετισμένα γραμμικά το βάθος με την πρόγνωση. Το βάθος διήθησης λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε στην εικόνα μας επάνω, σχηματίζοντας την νοητή γραμμή και το βάθος που βλέπουμε τον όγκο, είτε σε. Εδώ βλέπουμε μαγνητικές τομογραφίες, τα φαίναμες και γραφικό, χωρίς καταστροφή του λίπους και στις δύο περιπτώσεις. Αρκεί να ξέρουμε να βλέπουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Η στοματική κοιλότητα τώρα λοιπόν, θα προσπαθήσω να αναπτύξω την κάθε επιμέρους περιοχή. Έχει σημασία, γιατί κάποιες περιοχές εμφάνισης του προσπαθούς όγκου έχουν μεγαλύτερη τάση επέκταση κατά συνέχεια. Και κάποιες περιορίζονται από φυσικά όρια. Αυτό είναι ένα διάγραμμα που προσπάθησα να σας δείξω περίπου πώς να ταιριάζει με την απεικόνηση στη Στεφανία. Το μη είναι η γλώσσα μας, είναι η γραφειοειδής μυς και το ιωειδές οστού που σχηματίζουν το έδαφος του στόματος, το πάτωμα του στόματος που λέμε, τη στοματική κοιλότητα. Και έχουμε ένα χώρο εδώ που λέγεται έδαφος του στόματος, μέχρι εδώ που αρχίζει η γλώσσα, όπου περιέχει ένα τμήμα των υπογνάτιων συλλογών αδένων, το άλλο είναι έξω από το στόμα, στο δράχυλο, φλέβες, αγγεία και λεφαγγεία και λιπάκι. Αυτό λοιπόν το έδαφος του στόματος είναι η σύνδεση μεταξύ της γλώσσας σαν όργανο και άλλων διπλανών οργάνων και δομών, όπως και κάτω γνάθος στην περίπτωσή μας. Έχετε στο μυαλό σας. Η στοματική κοιλότητα, που είναι η πιο πολύπλοκη λοιπόν δομή του σπλαχνικού κρανίου, έχει τα εξής τμήματα. Τα χείλη μας, τον παριακό πλενογόνο και την παριά, τα ούλα, τη σκληρά υπερώα, τα πρόσθετα 2/3 της γλώσσας, γιατί το επίστειο 1/3 της γλώσσας δεν είναι στοματική κοιλότητα, είναι φάρυγγας δηλαδή, και το έδαφος του στόματος που μόλις σας εξήγησα. Πάμε στα χείλη. Εκεί αναπτύσσονται πάλι εξεργασίες. Το πρώτο σημείο, το πιο έξω σημείο. Θα το δούμε να μην διηθεί κανένα άλλο τμήμα της στοματικής κοιλότητας παρά μόνο το χείλος, ακριβώς εδώ στο όριο μεταξύ δέρματος και λίπους του χείλους. Και οι επεκτάσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο νεόπλασμα είναι στη φατνιακή ακρολοφία, δηλαδή στο οστού της κάτω γνάθου και στα φατνία των δοντιών, όπως βλέπουμε στην περίπτωση αυτή που διηθεί την κάτω γνάθο, στο κάτω φατνιακό νεύρο, το οποίο πορεύεται στον φατιακό πόρο που είναι εντός του σώματος της κάτω γνάθου και έχει σημασία αυτό, και στο έδαφος του στόματος. Εδώ ήθελα να σταθώ και να πω
πρακτικά, ακόμα και στο δικό σας εργαστήριο, σε όλα τα εργαστήρια, κάντε puffing technique. Βάλτε τον άνθρωπο, όταν σας έχει την πληροφορία από τους κλινικούς ότι είναι στα χείλη ή στην παριά, να κρατήσει, να φουσκώσει τα μάγουλά του, αναπνέοντας από τη μύτη. Είναι εύκολο να γίνει. Και σκανάρετε τον σε αυτή τη θέση. 5 δευτερόλεπτα κρατάει το σκανάρισμα. Κρατάει άνδρα και την αρπνία ακόμα. Τι βοηθάει σε αυτό? Βλέπουμε λοιπόν μια βλάβη του χείλους πώς επεκτείνεται προς την παριά. Βλέπετε. Αυτό δεν μπορεί να το δούμε αν είναι κολλημένα τα τυχώματα παριάς και δρόσης. Πάθη τεχνίκ λοιπόν για να δούμε ακριβώς τις επεκτάσεις, το μήκος και να έχουμε δώσουμε την πληροφορία αυτή στο χειρουργό. Εκτός από την κάτω γνάθο και δευτατηνιακές ακροδοφίες, πάμε στον παριακό πλενογόνο μέσα του χείλους. Είναι πάρα πολύ κοντά. Το χείλος είναι συνέχεια της παριάς προς τα πίσω. Εδώ σε ένα διάγραμμα δείχνει πολύ καλά πώς από το χείλος μπορεί να πάει στην παριά, στο λίπος της παριάς και στο δικανητή μη. Εδώ στην αξιολογική τομογραφία, από το χείλος στον δικανητή μη, αυτός είναι ο δικανητής μης, στο κάτω τμήμα του, στην κάτω γνάθο, και να το διηθήσει. Και εδώ σε μια μαγνητική τομογραφία, το ίδιο, η επέκταση του νεοπλάγματος μετά από καδολίνιο εντοτίζεται και διηθεί σε βάθος την παρέα. Κοιτάξτε τη φυσιολογική παρέα με το δικανητή μη, εδώ δεν φαίνεται καθόλου ο δικανητής μης. Αυτή είναι μία από τις επεκτάσεις του νεοπλάγματος στα χείλη. Στα ούλα λοιπόν τώρα. Έχουμε τη σκληρά υπερώα που μπορεί να πάει. Στην άνω γνάθενο. Τη φατμιακή προλογία πάλι της άνω γνάθου, τα ηγμόρια που είναι δομή της άνω γνάθου, και όταν μιλάμε για ούλα στην κάτω γνάθο, στην ίδια την κάτω γνάθου. Η κάτω γνάθο δηλαδή είναι μια δομή η οποία δέχεται επεκτάσεις από πολλά σημεία από το πάθος όμπου. Βλέπουμε εδώ τα ούλα, πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με παριά, βλέπετε που είναι η παριά. Εδώ είναι τα ούλα. Είναι ο πλενογόνος των ούλων. Το νόπλευμα είναι των ούλων, αλλά επεκτείνεται και στην παριά, γιατί είπαμε μπορεί κάτω από το πλενογόνο να περάσει στην άβλακα την ούλο παριακή και να περάσει και στην παριά. Και εδώ είναι σημαντικό γιατί στην παριά έχουμε πολύ ακροτηριστικές επεμβάσεις. Puffing technique και εδώ. Βλέπετε ένα όπλασμα από τα ούλα. Εδώ είναι το πρωτοπαθές. Πώς επεκτάθηκε κατά συνέχεια σαν πλάκα στον πλενογόνο της παριάς. Η σκληρά υπερώα λοιπόν. Η σκληρά υπερώα την ξέρουμε όλοι ότι είναι το υπερώο νοστούν πίσω από την άνω γνάθο. Ακριβώς. Σπάνια εκεί έχουμε πρωτοπαθές πλακώδης καρκίνου. Συνήθως είναι από τους μικρούς ολογόνους αδένες. Είναι αυτά τα ύπουλα μικρά νεοπλάσματα τα οποία το όργανο είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί πολύ φοβερές εξεργασίες. Και η επέκταση μπορεί να γίνει από τη μαλακή υπερώα και από τα ούλα. Τα ούλα εννοούμε τις πρόσθετες εμφάνειες. Ή της άνω γνάθου. Η επέκταση μπορεί να γίνει από τη σκληρά υπερώα επίσης στα ηγμόρια και στη ρινική κοιλότητα, γιατί ακριβώς κοιτάξτε πόσο κοντά είναι η σκληρά υπερώα με τη ρινική κοιλότητα και τα ηγμόρια. Εδώ βλέπουμε πώς έχει διαβρωθεί πλέον η σκληρά υπερώα. Δεν υπάρχει το οριζόντιο πέταλο του υπερώριου του και στην ουσία η βάση της ρινικής κοιλότητας από ένα όπλασμα του πλενογόνου της υπερώας. Και το μικρό, το άλλο βελάκι δείχνει τη διήθηση στο σφήνο-υπερώριο τρίμα. Περνάνε πολλά νεύρα και αγκία της περιοχής. Πάμε τώρα στο κύριο όργανο, γιατί εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό του πλακώδους καρκινώματος της στοματοφαλικής κοιλότητας, είναι η γλώσσα. Η γλώσσα έχει μια πλάγια και μια κάτω επιφάνεια και εκεί μπορούν να αναπτυχθούν και μια άνω επιφάνεια, συγγνώμη, και από εκεί μπορούν να αναπτυχθούν όλα τα νεοπλάγματα και να προχωρήσουν προς την κάτω επιφάνεια της γλώσσας, από εκεί στο έδαφος του στόματος και από εκεί προς τα πίσω στη βάση της γλώσσας. Κοιτάξτε αυτό το διάγραμμα, σε στεφανία ατομή, ένα νεόπλευμα της γλώσσας μπορεί να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα νεόπλευμα της γλώσσας από την πλάγια επιφάνεια μπορεί να πάει και προς την αντίθετη μεριά και προς το έδαφος του στόματος μπροστά και προς τις παρίστημες και στη βάση της γλώσσας που βλέπουμε τη γλωσσική αμυγδαλή εδώ. Ένα παράδειγμα αξιολογικής τομογραφίας που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό αντιστραμμένο, ο όγκος πώς ξεκινάει από τη γλώσσα και πηγαίνει προς τη μέση γραμμή και προς τις παρίδες αμυγδαλές. Ίδιο εδώ εξωφυτικός όγκος πάλι, πηγαίνει προς τη βάση της γλώσσας. Έχει φτάσει το πίσω μέρος της γλώσσας και έχει περάσει λοιπόν στο φάριγγα πλέον, στο σωματοφάριγγα. Αυτά είναι για να τα ψάχνουμε, τα υπενθυμίζω. Γιατί είναι σημαντικό τα κριτήρια του βάθους διήθησης εδώ? Γιατί εκτός από το βάθος διήθησης που από το depth of invasion που σας είπα, έχει και άλλα modifiers εδώ. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο και το κυριότερο είναι το νευραγγειακό δερμάτιο. Το πρώτο που συναντάει ο όγκος επεκτηνόμενος προς το βάθος της γλώσσας, προς τη μέση γραμμή.
Το ευρακιακό δεμάτιο περιέχει τη γλωσσική αρτηρία του υπογλώσσου νεύρου. Τι βλέπουμε? Αν το διηθήσει, περνάμε από μια απλή θυματική γλωσσεκτομή σε μια ημιγλωσσεκτομή. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην λειτουργικότητα της γλώσσας. Το διάφορμα της γλώσσας όταν διηθηθεί, η μέση γραμμή της γλώσσας δηλαδή, πηγαίνουμε πλέον σε ολική γλωσσεκτομή. Αν πάει προς τη βάση της γλώσσας, θα περιλάβουμε και όλη τη βάση της γλώσσας, πολύ ακροτική επέμβαση. Η πληροφορία που θα δώσουμε είναι πολύ σημαντική, αυτό θέλω να πω. Και αν περάσει και τη μέση γραμμή και τη βάση της γλώσσας, έχουμε ολική γλωσσεκτομή. Το νευρακιακό δεμάτιο της γλώσσας, λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό? Γιατί είπαμε ότι προβλέπει, μας δίνει το βίδος της επέμβασης. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε και να πούμε αν διηθείται ή όχι. Ποια είναι τα σημεία που χρησιμοποιούμε? Στη μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούμε τη δίδυση του λίπους της γλώσσας, μέσα στην οποία προέρχεται, συνομπορεύεται το νευρακιακό δεμάτιο. Αν βλέπουμε έναν όγκο εξωφυτικό να προχωράει σε βάθος και να αρχίσει να ακουμπάει ή να καταργεί σιγά σιγά το λίπος, εδώ είναι μια πολύ εξωτερική, ας πούμε, προσέγγιση, μπορεί και να το διηθεί. Το ίδιο και εδώ βλέπουμε πάλι σε μαγνητική τομογραφία πως ένας εξωφυτικός όγκος πηγαίνει προς τη μέση γραμμή και αυτό βλέπουμε το λίπος του νευρακιακού δεματίου. Κοιτάξτε εδώ πόσο περισσότερο λίπος υπάρχει και μέσα στην ταγεία. Δεν δώσαμε σκιαγραφικό εδώ. Εδώ που δώσαμε σκιαγραφικό, βλέπουμε τον όγκο να έχει φτάσει στο διάφραγμα της γλώσσας πλέον. Έχει περάσει το νευρακιακό δεμάτιο. Άρα το έχει διηθήσει. Το ίδιο και εδώ βλέπουμε ότι περνάει, διηθεί το νευρακιακό δεμάτιο που είναι στο λίπος αυτό που βλέπουμε. Αυτή είναι η γλωσσική αρτηρία, τη βλέπετε εδώ που παίρνει σιαγραφικό. Και έχει περάσει και το διάφραγμα της γλώσσας που είναι αυτή η γραμμή που είναι πάλι με λίπος. Όταν καταργείται αυτή η γραμμή, κόβεται από τον όγκο, έχει διηθεί το διάφραγμα της γλώσσας. Τα ίδια εδώ με σιαγραφικό, σε έναν όγκο που είναι νεκροτικός και έχουμε εμπλουτισμό μόνο της περιφέρειάς. Και εδώ πάλι μια πολύ τραγική περίπτωση που έχει περάσει και τη μέση γραμμή. Με μαγνητική τομογραφία. Εκτός όμως από το διάφραγμα και το νευρακιακό δεμάτιο της γλώσσας, έχουμε επεκτάσεις εκτός γλώσσας. Και η κύρια δομή που μπορεί να επεκταθεί είναι κάτω γνάθος μέσω του εδάφους του στόματος. Πρέπει να φτάσει πρώτα, όπως θυμάστε, το διάγραμμα το αρχικό να κατεβεί από τη γλώσσα στο έδαφος της σωματικής κοιλότητας. Δεν έχει η γλώσσα κατά συνέχεια με την κάτω γνάθος, όπως καταλαβαίνετε, και μετά να μεταβεί στην κάτω γνάθος. Όταν λοιπόν ένα νεόπλευμα της γλώσσας, όπως εδώ στην εξωτερική τομογραφία, έχει φτάσει στο έδαφος του στόματος πλέον, αυτός είναι ο γλαθοειδής μυς, που είναι το έδαφος του στόματος, τον έχει ακουμπήσει, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να υποθεθούμε ότι έχει αρχίσει να διηθεί και την κάτω γνάθο. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, χρησιμοποιώντας ακολουθίες και μεθόδους που να μας επικονίσουν τη δίδυση της κάτω γνάθου. Στην αξονική τομογραφία, το μόνο που μπορούμε να ψάξουμε, θα το πούμε αργότερα, είναι οστική συμμετοχή. Ενώ σε μια μαγνητική τομογραφία και άλλα πράγματα. Βλέπουμε ένα νεόπλευμα σαν γι' αυτό. Με εξωτερική τομογραφία, πόσο καλύτερα στη μαγνητική τομογραφία φαίνεται, γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε μαγνητική τομογραφία στην περίπτωση που μας πούνε ότι πιάνει έδαφος στόματος. Φτάνει, περνάει και κάτω από την κάτω γνάθο, βλέπετε εδώ, πιάνει το βάθος, το έδαφος στόματος. Το έδαφος στοματικής κοιλότητας τώρα, όπως είπα, είναι το ενδιάμεσο σταθμός για να διηθεί κάτω γνάθος. Αυτό ψάχνουμε να δώσουμε σαν πληροφορία, όταν βλέπουμε ένα τέτοιο νεόπλευμα, μια τέτοια εντόπιση. Αν επεκτείνεται στον υπογνάθιο χώρο, αφού ήδη έχει διηθήσει το γλαθοειδή μη που είπαμε, Μάιλο, Χαϊόι, το έχουμε δει στην βιβλιογραφία, και φυσικά από εκεί μπορεί να μεταχθεί και στον πράγμα, αφού έχουμε βγει έξω από τη σωματική κοιλότητα. Η επέκταση στον χώρο των μαστήρων είναι μία από τις επεκτάσεις πλάγιες του εδάφους του στόματος. Και κυρίως ο πρώτος μυς που συναντάει ο μαστήρ, από τους μαστήρες είναι ο εσωτερικοειδής. Και φυσικά ένα νεόπλευμα του εδάφους του σωματικής κοιλότητας μπορεί να μεταχθεί και στην ίδια τη γλώσσα, με αντίστροφη πορεία δηλαδή. Βλέπουμε εδώ ένα νεόπλευμα σε ένα ακολουθία του εδάφους του στόματος που αρχίζει και διηθεί σιγά σιγά τη γλώσσα. Βλέπουμε ότι έχει περάσει και προς τα χείλη. Έχει διηθεί και το χείλος που είναι μπροστά, το κάτω χείλος. Το λίπος που βλέπετε εδώ είναι της γλώσσας. Άρα αρχίζει να το διηθεί. Βλέπουμε εδώ ότι σε μία κάτω γνάθο που έχει διηθεί από ένα νεόπλευμα που δεν το βλέπουμε εδώ, είναι οστικό παράθυρο. Το εδάφος του στόματος στη μέση γραμμή. Βλέπουμε τον μυελό των οστικών αντί να έχει την υπόδη αυτή η σύσταση που συνήθως έχει, να έχει αυξηθεί η πυκνότητά του. Στη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε το αντίθετο, συνταφένα. Ακολουθία την κατάργηση πάλι του λίπους στο σημείο της διαίθησης από ένα όπλο του εδάφους του στόματος. Είναι η ακολουθία που καταξοχή χρησιμοποιούμε για να δώσουμε την πληροφορία της διαίθησης της κάτω γνάθου. Βλέπετε την αντίθετη πλευρά πόσο ωραία είναι απεικονίσιμο το λίπος του μυελού των οστών.
Από το έδαφος σωματικής κοιλότητας, λοιπόν, πάλι το ξαναλέω, έχουμε επένδυση στην υπογνάτιο χώρο. Βλέπετε πως περνάει κάτω από, από το έδαφος του σώματος, αυτό είναι ο γνάθιος μυς και επεκτείνεται στον υπογνάτιο χώρο. Γλώσσα, τράχυλο, τα έχουμε πει, δεν το ξαναλέω. Εδώ είναι η διήτηση του εσωτερικού είδους μυός, μια δεν το είχαμε ξαναδείξει. Από κατά συνέχεια επέκταση από το έδαφος του στόματος και βλέπουμε και την κάτω γνάθητη διήτηση. Εδώ είναι μια ακολουθία με καταστολή του. Θα πούμε για μια δομή λοιπόν τώρα που λέγεται ο πιστογόφιο τρίγωνο. Το λέει και η ονομασία της. Πίσω από τον τελευταίο γομφείο, είτε τον άνω ή τον κάτω. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή, κοιτάξτε αυτό το τριγωνάκι μιλάμε τώρα, η οποία έχει ένα υπόσχημα, βλέπετε ένα έπαρμα εδώ. Εντάξει, αυτή είναι η πτέρυγο γνατοειδής πτυχή. Ή άλλοι τη λένε χορδή. Είναι κάτω από το πυρολογόνο που γυαλίζει και αυτό είναι ένα μονοπάτι που το χρησιμοποιεί στην ουσία ο όγκος για να επεκταθεί. Να σκεφτούμε ότι κάτω από αυτό το πυρολογόνο, ένα όπλωσμα που αναρτήσετε εδώ λοιπόν, δεν συναντάει κανένα εμπόδιο παρά μόνο το πρώτο που συναντάει είναι κάτω γνάθος, το στού. Πολύ άσχημη διήθηση δηλαδή. Σε αυτό το τρίγωνο που είναι επεκτείνεται μεταξύ άνω γοφείο και κάτω γοφείο. Όταν ανοίξουμε το στόμα μας, λοιπόν, πίσω από το γοφείο μας και βάλουμε το δάχτυλο, θα δούμε μια μαλακιά επιφάνεια και που έχει ένα σκληρό υπόθεμα, μια χορδή. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό αυτό? Γιατί εδώ σας δείχνω περίπου πού είναι αυτό το πιστογόφιο τρίγωνο και εδώ έχει ένα όγκο επάνω του που επεκτείνεται σαν πολύποδας σε πάρα πολλές περιοχές. Στην Παριά, στις παρίσμες αμυγδαλές, στη γλώσσα, στην κάτω γνάθο. Σχηματικά σε μια στεφανία τομή που θα το ψάξουμε. Εδώ. Αν προέρχεται από εδώ η πρωτοπαθής όγκος, μπορεί να πάρει κατά μήκος της πτέρυγο γνάθιας τυχής και να πάει προς την άνω γνάθο, στην πτερυγωδής αποφύσης. Προς τις παρίσμες αμυγδαλές, να πεις από εδώ. Να, εδώ η πτυχή που λέγαμε, όταν δεν είναι ευνηθημένη. Μπορεί να συνεχίσει προς το έδαφος του στόματος και να πάει και στη γλώσσα ακόμα και να διεκδικήσει την πλευρά του γλενογόνου των ούλων πλέον και να πάει στην παρέα. Είναι ένα κομβικό σταυροδρόμι λοιπόν που πρέπει να το ψάχνουμε πάντα. Γιατί οι εκδομές που γίνονται εδώ ποικίλουν ανάλογα με τις επεκτάσεις αυτές που θα δούμε εμείς στην απεικόνηση. Αν δεν τις χαρτογραφήσουμε καλά, θα πέσουν η χειρουργία πάνω σε... μάλλον δεν θα κοιτάμε όλο τον όγκο και θα έχουμε υποτροπές πάρα πολύ συχνές στην περιοχή αυτή. Ας δούμε λοιπόν πού μπορεί να πάει. Είπαμε, πρώην οστική δίδυση της κάτω γνάθου, ακριβώς κάτω από τον ενογό, στο διάγραμμα εδώ. Εδώ είναι το πιστογόφιο τρίγωνο. Μπορεί να πάει στα παρίστημια, όπως και το τελάκι, στη γλώσσα, να πάει στην παριά και στο δικαλυτικό χώρο και στο έδαφος του στόματος, την κάτω γνάθου, τη δείξαμε ήδη. Εδώ βλέπουμε ένα νεόπλευμα της περιμαθίας ραφής εδώ, πώς επεκτείνεται κατά συνέχεια. Και εδώ, της άνω γνάθου. Στην κάτω γνάθο, σε μια μαγνητική τομογραφία, τα φαίναμε με καταστολή τη λήπτη και γραφικό, βλέπουμε το νεόπλευμα ακριβώς εδώ όπως το έδειξα, σε αντιπαραβολή, πώς μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε σε σχέση με τη φυσιολογική πλευρά. Τέλος, το πιστογόφιο τρίγωνο, η επεκτάσταση, σας της είπα προηγουμένως, μπορεί να πάει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Εδώ έχουμε ένα νεόπλευμα του πιστογόφιου τριγώνου που πηγαίνει στην Παριά πάλι. Ένα νεόπλευμα που πηγαίνει στην κάτω γνάθο. Βλέπουμε ότι αυξάνει το σήμα στην κάτω γνάθο. Βλέπουμε ένα νεόπλευμα πώς επεκτείνεται πάλι στον διακανητικό χώρο. Είπαμε ακροτηριστική επέμβαση και στην κάτω γνάθο και διαβρώνει. Όσο αφορά τις περινευρικές διθύσεις λοιπόν της σωματικής κοιλότητας, δεν είναι ίδιες με τις περινευρικές διθύσεις που συνηθίσαμε να αντιμετωπίζουμε, να βλέπουμε μπροστά μας στο ρινοφάριγγα, όπου εκεί αφορά πλέον τη βάση του πρόσθετου κρανικού βόθρου, αλλά κυρίως τη βάση του κρανίου. Και στην περίπτωση στην οποία το νεόπλευμα επεκτείνεται προς τα πίσω και στις παρίσμιες, αλλά υπάρχει και μία ακόμα περινευρική διθύση που αφορά νεόπλευμα των παρίσμων αμυγδαλών ή του πιστογόφιου τριγώνου που πηγαίνει στον γραφείο πόρο, το γραφείο τρίμα. Και αυτό, κοιτάξτε, το φυσιολογικό, όπως το αναγνωρίζουμε, είναι ένα τρίμα. Η αρχή του είναι ένα μικρό εντομή ακριβώς στην κάτω γνάθο, στο έσω κύλο της κάτω γνάθου, με το κάτω γραφείο νεύρο μέσα, ενώ εδώ πως έχει καταληφθεί από τον όγκο και δεν βλέπουμε πλέον το λίπος.
Εκεί προέρχεται το κλάδο του κάτω γραφείου νεύρου, που είναι τα κάτω φακνιακά νεύρα. Τελειώσαμε τη σωματική κοιλότητα λοιπόν, διαγραμματικά, πληκοριστικά, σε μια γρήγορη αναδρομή. Τι πρέπει να ψάχνουμε, πού πρέπει να ψάχνουμε, γνωρίζοντας που είναι το πρωτοπαθές. Ο στοματοφάρακας είναι πιο απλός. Ο στοματοφάρακας έχει τα παρίστινα, έχει τους παραφαρακικούς χώρους, έχει το εγκενευρές δεμάτιο της καροτίδας όμως, το καροτιδικό δεμάτιο, έχει τις οστικές δομές στη βάση του κρανίου και τη μαλθική περαίωρα, στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Από τα παρίστινα λοιπόν, μπορεί να πάει στον παραφαρακικό χώρο, βλέπουμε διαγραμματικά πόσες επεκτάσεις έχει, στο εγκενευρές δεμάτιο που είναι προς τα πίσω. Σφαγίτιδα καροτίδα, πάρα πολύ κοντά. Εκεί θα πρέπει να ψάχνουμε, συνάδελφοι. Τους περιγουηδίες μύες που είναι επί τα έσω, είναι οι μαστηριακοί μύες εδώ. Στους εθερόχθονες μύες της γλώσσας, κατά συνέχεια, πάλι μέσω πάλι της επέκτασής του προς το οπισθογόπιο τρίγωνο. Την κάτω γνάθο, φυσικά, και το λάριγγα, σε κατώτερο επίπεδο. Βλέπουμε ένα παράδειγμα στην αξιολογική τομογραφία, το νεόπλασμα, πώς έχει διευθύνσει κατά συνέχεια, είναι από τα παρίστινα αυτό, ή το καροτιδικό δωμάτιο. Αυτό που να ψάχνουμε. Όταν το νεόπλασμα είναι στα παρίστινα πάλι, έχουμε κάποια κριτήρια μη εξαιρεσιμότητας. Όταν διευθύνσει το εγκενευρές δωμάτιο τραχύλου, δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Η διεύθυνση της βάσης του κρανίου επίσης χρειάζεται ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Και η περιεπτική διεύθυνση του κρινικού νευρικού στήματος, στους τρεις κλάδους του τριδήμου, γιατί εκεί είναι δίπλα. Όπως βλέπετε, έναν όγκο των παριστημίων, πιάνει και τον πρώτο και το δεύτερο και τον τρίτο πλάνο του παιδιού μου και το προσωπικό νεύρο. Η μαλθική υπερώα είπα ότι δεν είναι συχνή αιτία, συχνή θέση ανάπτυξης συνεπλασμάτων. Από όλα αυτά, μπορεί να, αν αναπτυχθεί, μπορεί να πάει προς τη σκληρά υπερώα και προς την βάση του κρανίου, στον πρόσωπο κανονικό βάθος, συγγνώμη. Βλέπουμε ένα νεόπλασμα της υπερώας μαλθακής, πώς πηγαίνει και προς τα παρίστινα, άρα συνεχίζει και προς τα επάνω, προς τη βάση του κρανίου. Και ένα νεόπλασμα πάλι της υπερώας, αυτό ήταν το μερικό συλλογών αδένων από το νοσοκομείο, που συνδυηθεί τη σκληρά υπερώα. Ο στοματοφάρυγκας, όπως είπαμε, περιλαμβάνει το πίσω 1/3 της γλώσσας και στην ουσία αυτό που λέμε βάση της γλώσσας. Από εκεί μπορεί να πάει και στην ίδια τη γλώσσα μπροστά, πάνω, κάτω και το κύριο επέκτασή του είναι προς το ίο επιδηλωτητικό λίπος. Είναι αυτό πλέον η δομή του τραχύλου, όπως και του φάρυγκα, όπου θα διευθύνσει την επιδηλωτίδα και στην ουσία, αν διευθύνσει και την επιδηλωτίδα, θα πάμε προς το λάρυγγα. Βλέπουμε ένα νεόπλευμα του σπονατοφάρυγκα, θα διευθύνει και τη γλώσσα και πηγαίνει και προς την ετοπίστευο φαρυγικό τείχομα. Επίσης, εδώ το νεόπλευμα της βάσης της γλώσσας, πώς διευθύνει το ιοπηλωτικό λίπος. Αυτά από πλευράς του TAF στο TNM, περνώντας το N του TNM, ξαναθυμίζω μια φορά ακόμα ότι είναι μια σημαντική προγνωστική παράμετρος η επέκταση της λεφαντένες, είναι λεφαγγειακή διαφορά. Και εδώ έχουμε τις εξής ευθύνες. Να καθορίσουμε ποιο επίπεδο λεφαντένων συμμετέχει στη δίδυση, ποια πλευρά, αινομόπλευρη ή και ετερόπλευρη, τη μέγιστη διάμετρο των λεφαντένων όπως τη μετράμε, το σχήμα τους, την πολλαπλότητα των λεφαντένων και αν έχει έξω λεφαντενική επέκταση, δηλαδή αν έχει διευθύνσει και την κάψα του λεφαντένα και έχει περάσει τον περιβάλλοντα στις περιβάλλοντες δομές, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός τροποποιητής της πρόγνωσης. Βλέπουμε εδώ τους λεφαδένες στο τρίγωνο 2β. Αυτό είναι το σύστημα που χρησιμοποιούμε και για να βαθμονομήσουμε την επέκταση στο σπλαχνικό και στο τράχυλο. Έτσι. Και στις δύο πλευρές. Στην αριστερή πλευρά βλέπουμε ότι ο λεφαδένας είναι ένας, μονήρης και τελείως σαφής. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε ότι σχηματίζει αυτό που λέμε συνοθήλευμα λεφαδένων, κολλάνε με τον άλλον, δεν ξεχωρίζουν το λίπος μεταξύ τους. Και η επιφάνεια αυτού του λεφαδένα βλέπετε ότι είναι πλέον ρακώδης, άρα αυτό είναι ένα από τα σημεία που σας δείξω στο επόμενο slide της έξω λεφαδενικής επέκτασης. Αυτό είναι το σύστημα TNM, προσέξτε, και εδώ είναι αυτός ο modifier που σας έδειξα. Είναι η έξω λεφαδενική επέκταση. Ακόμα και στο μη-2 στάδιο βλέπετε, αν έχουμε έξω λεφαδενική επέκταση, δηλαδή σε ένα λεφαδένα που είναι κάτω από 3 εκατοστά, αρκετά μικρός σε μέγεθος, βλέπουμε ότι
είναι τροποποιητής αυτός της πρόγνωσης. Στον ιδίο, πάλι μικρότερος λεπτές, στον ιδίο α, μικρότερος με 3 εκατοστά, αλλά έχουμε εξολευθενική επέκταση. Αυτό πρέπει να αναζητούμε στους λεφαδένες εκτός από το μέγεθός τους. Βλέπετε στον I3 στάδιο και το μέγεθος του λεφαδένου μεγαλώνει, αλλά σε όλα από τον I3 και μετά έχουμε εξολευθενική επέκταση που συμμετέχει στην πρόγνωση, στην κακή πρόγνωση. Αυτά είναι τα παραδείγματα που ψάχνουμε να βρούμε σαν πρότυπα εξολευθενικής επέκτασης. Έχουμε ασαφή όρια ρακώδη, όπως είδατε το άλλο παράδειγμα από το νοσοκομείο μας. Έχουμε ότι ασαφή τελείωση κάψα του λεφαδένα, ακριβώς. Ότι έχουμε το λίπος γύρω-γύρω να αυξάνει πυκνότητα ή να έχουμε επεκτάσεις σε καφωτές. Έχουμε πάλι κατάργηση του λίπους, αλλά και μια κύστη να αναπτύσσεται μέσα στο λεφαδένα. Ή νεκρώσεις πολλαπλές στο λεφαδένα. Όταν βλέπουμε τέτοια στοιχεία, μιλάμε πάντα για εξολευθενική επέκταση, πιθανότητα εξολευθενικής επέκτασης. Και το τελευταίο είναι όταν οι λεφαδένες συνενώνονται σε ένα τεράστιο μπλοκ. Αυτά όλα όμως δεν έχουν μεγάλη αναισθησία. Έχουμε ειδικότητα όμως. Αν τα αναγνωρίσουμε, έχουμε πολύ καλή ειδικότητα στο ότι είναι εξολευθενική επέκταση. Αλλά πολύ χαμηλή ευαισθησία, γιατί αυτή έτσι είναι η δυνατότητα μέσα με μορφολογικής απεικόνησης. Ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την γνώση μας για τη σταδιοποίηση του λεφαδένου είναι όταν έχουμε μια λεφαδενοπάθεια χωρίς να βλέπουμε πρωτοπαθή αιστεία στο σπλαχνικό κρανίο, σε ενόπλευρο σπλαχνικού κρανίου. Εκεί θα χρησιμοποιήσουμε τις λεφαδένες ανάλογα με ποιο περιοχή είναι, ποιο στάδιο, ποιο επίπεδο είναι, για να ψάξουμε στο όργανο προέλευσης. Να βρούμε το όργανο προέλευσης. Γι' αυτό γιατί μπορεί και ακόμα και η κλινική επισκόπηση να μην το έχει δει σε μη προσβάσιμες κλινικά περιοχές εύκολα στην επισκόπηση, όπως η βάση της ρόδου του πέδου του στόματος. Εκεί μπορούμε να δώσουμε εμείς την πληροφορία από πού ξεκινάει. Συνοψίζουμε αυτό λοιπόν. Φτάνουμε στο τέλος. Η μαγνητομορφία μας δίνει καλή απεικόνιση και τις πληροφορίες που θέλουμε όταν και ενδείκνεται στη γλώσσα, στη βάση και στην ελεύθερη γλώσσα, στα παρίστημια, στις παριές, το έδαφος του στόματος, το πρόστιο ειδικά, εκεί που η αξιομαγνητογραφία δεν μπορεί να απεικονίσει καλά. Όταν έχουμε πολλά αμαλγάματα στο στόμα και όταν έχουμε υπόνοια περιληπτικής διαιτησής λόγω του μεγάλης ικανότητας να δείξει την αντίθεση και την ενίσχυση των νεύρων και των δομών που περνάνε τα νεύρα. Η αξιομαγνητομορφία επιβάλλεται όμως όταν έχουμε την παραμικρή υποψία διαιτησής οστικών δομών, όταν έχουμε σκληρή υπερώα, οπισθογόφιο τρίγωνο και έδαφος στόματος. Κρατήστε στο μυαλό σας αυτά. Τι έχουμε τώρα, ποια είναι η θέση του PET-CT. Μπορεί να ανακνεύσει τις μετατσίες και τις αιστείες σε οποιοδήποτε τραχυλικούς λεφαδένες. Δεν έχει αυξηθεί το μέγεθός τους. Έχει μια ευαισθησία αρκετά καλή, όπως βλέπετε. Και στη μελέτη αυτή του ΖΑΟ βρέθηκε ότι απάνω από 9 σου, maximum σου, κατόφρι, είχε πολύ καλή προγνωστική, πολύ καλή ευαισθησία. Κοιτάξτε την ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας της τραξονικής. 36-34% ανάλογα με το μέγεθος των λεφαδένων. Και φυσικά μπορεί να μας δείξει και τη λανθάνωση από το πρωτοπαθή αιστεία, το PET, όπως είχα πει στο προηγούμενο slide. Το PET κλασικά έχει τον περιορισμό της διάχυσης, αλλά κοιτάξτε εδώ. Έχουμε ένα λεφαδένα διεγωμένο δεξιά, ένα λεφαδένα αριστερά. Εδώ έχουμε τη διάχυση της μαγνητικής τομογραφίας. Μετράμε το EDC και βλέπουμε ότι στη δεξιά πλευρά το EDC είναι πολύ ψηλό, ενώ στη δεξιά πλευρά είναι πολύ χαμηλό. Αυτός ήταν ένας αντιδραστικός λεφαδένας, σαν και μεγάλος, σφαγητή διδραστορικός. Αυτό ήταν ένας διευθυμένος λεφαδένας. Ένα ωραίο εργαλείο λοιπόν είναι η διάχυση για τον λεφαδένα. Πάμε στην παρακολούθηση. Πολύ σημαντική και πάρα πολύ προβληματική υπόθεση για μας. Γιατί έχουμε μεγάλη επικάλυψη των μεταχειρητικών και μετακτηνικών μεταβολών με την υποτροπή. Τα φαινόμενα υποτροπής, τοπικής υποτροπής. Πρέπει να γίνεται πάντα μετά από τις 8 εβδομάδες όταν έχουμε ακτινοθεραπεία για να υποχωρήσουν όλες οι φλεγμονώδεις. Και επομένως να μας δείξει το πραγματικό σήμα η μαγνητική τομογραφία, ειδικά με ακολουθίες sensitive, fluid sensitive, αλλά και με ισχυρογραφικό, με γραβολίνιο. Μετά από χειρουργική εξαίρεση, θέλουμε τουλάχιστον 10 εβδομάδες, ενώ μετά από PET, οι 12 εβδομάδες που βάζουμε σαν ανώτερο όριο, βλέπετε σε σχέση με τις μεθόδους αυτές. Γιατί οι 12 εβδομάδες είναι ένα περίεργο όριο. Έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω στις 12 εβδομάδες για να δούμε πώς έχουμε τι false positive έχουμε. Πραγματικά βρέθηκε ότι το positive predictive value είναι αρκετά χαμηλό όταν γίνεται στις 12 μέχρι τις 12 εβδομάδες το PET. Άρα χρειαζόμαστε, τίνουν πλέον οι εργασίες όλες και οι μελέτες και οι δημοσιεύσεις να λένε ότι πάνω από 12 εβδομάδες πρέπει να περιμένουμε
για να εμπιστευτούμε το PET στην ανίχνευση υποτροπής σε λεφαδένες ή στην πρωτοπαθή αιστεία. Πρέπει να έχουμε πληροφορίες για να κάνουμε αυτή τη δουλειά από τους συναδέλφους μας με τι μοσχεύματα έχουν αποκαταστήσει ό,τι βγάλαν, την μπαριά, τη γλώσσα, γιατί συνήθως παίρνουν μοσχεύματα κρυμνούς μυϊκούς μαζί με το λίπος ή χωρίς το λίπος. Το λίπος λοιπόν μπορεί να αλλάξει το σήμα και πρέπει να το ξέρουμε ότι έχουν βάλει λιπόδι κρυμνό. Γιατί αλλιώς δίνουμε παθολογικά ευρήματα ή ψευδοσθετικά. Τι λεφαδενικό καθαρισμό έχουν κάνει, σε ποια επίπεδα, γιατί θα κάθε υποτροπή σε σημείο που καθαρίστηκε ο λεφαδένας ή κάθε σημείο μάλλον λιπόδι είναι υποτροπή. Και τέλος, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια από τις δύο μεθόδους μπορεί να βοηθήσει καλύτερα στην απεικονιστική παρακολούθηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για τους ογκολόγους. Εδώ θα δείξω ένα παράδειγμα τοπικής υποτροπής. Εδώ είναι ένα νέο πρόσφατο της γλώσσας, το οποίο εξαιρέθηκε. Βλέπουμε, έχει γίνει μια πνευματική γλωσσεκτομή. Προφανώς, η υποτροπή σε μια τα δύο φατσάτ ακολουθεί. Στο έδαφος του στόματος. Πώς καταγράφουμε λοιπόν, γιατί χρειαζόμαστε ένα εργαλείο καλής καταγραφής αυτό που βλέπουμε για να το επικοινωνήσουμε. Γιατί έχουμε απουσία τυποποιημένων ακουστικών αλγορίθμων, επανεκτήμηση, δεν υπάρχουν στην γεωγραφία. Έχουμε μια σάπια τεχνολόγηση στην ορολογία μας και τη δομή των εκτονικών χωρισμάτων μας, πώς θα στείλουμε. Μια απουσία στην ακρίβεια και στην εκτίμηση της πατάτας της υποτροπής, δεν υπάρχει καλή ακρίβεια. Είναι πολύ χαμηλή πιθανότητα η εκτίμηση της υποτροπής, είναι κάτω από 60%. Έχουμε μια έλλειψη της εκτίμησης του επίπεδου διακύμασης γνώσης μεταξύ αιχνολόγων, δηλαδή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο πολύ διακυμαίνεται η γνώμη μεταξύ αιχνολόγων. Οι εργασίες δείχνουν πολύ μεγάλες διαφορές. Και μια ανάγκη στην ίση εργασία αιχνολόγων με χειρουργούς του κρανίου. Και τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο να δείξουμε στους ασθενείς τι ακριβώς βλέπουμε. Το NIRAG είναι κατά συνέχεια των υπόλοιπων RADS, ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο που εκτιμάει ποσοτικά και ποιοτικά τις υποτροπές και τις μετά από χειρουργείο και ακτινοθεραπεία και συσχετίζει το πόρνο με τη θεραπευτική διαχείριση του περιστατικού μετά. Αυτό είναι το NIRADS με την classification 1, 2, 3, 4 από ένα no evidence, καθόλου δηλαδή υποτροπή. Το waste basket εδώ έχουμε 2 ABC. Βλέπουμε ανάλογα το τι βλέπουμε, πόσο μεγάλο είναι πάνω από ένα, πάνω από δύο. Και τι προτείνει στην περίπτωση. Είναι κάτω από ένα, λοιπόν, εκατοστό αυτό που βλέπουμε σαν παθολογία, να το ξαναδεί ή να κάνει PET πιθανώς. Εδώ πάνω από ένα εκατοστό, οπωσδήποτε PET ή βιοψία. Βλέπετε, δίνει και κατεύθυνση. Ενώ είναι πολύ υψηλή, έτσι έχουμε καινούριο, εμφάνιση καινούριου όζου ή μάζας, πλέον βιοψία. Δεν χρειάζεται καν PET. Το ίδιο και στους όγκους, στους ελεφαδένες. Το όριο είναι το 1,5 εκατοστό εδώ. Εδώ είναι ένα τυπικό πρότυπο που μας δείχνει όταν χρησιμοποιούμε το PET-CT. Και εδώ πώς χωρίζουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε, πότε χειρουργήθηκε, αν πήρε χημειοθεραπεία, όλα αυτά. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά, ξαναλέω. Τα ευρήματά μας και το τι πιστεύουμε. Αν είναι μεταχειρητικές σημεία ή είναι υποτροπή. Συνοψίζοντας και τελειώνοντας, πρέπει να ξέρουμε τα πρότυπα κατά συνέχεια επέκτασης για κάθε εντόπιση εξεργασίας σε αυτή την περίπλοκη ανατομική περιοχή. Πρέπει να επιλέγουμε την κατάλληλη επιπλοκιστική μέθοδο, να μάθουμε τι επιλέγουμε, έχοντας τις κατάλληλες πληροφορίες για τη χειρουργία ή για την εντόπιση της πρωτοπαθής βλάβης. Να ξέρουμε να αναζητούμε τις κρίσιμες επεκτάσεις, ομόπλευρες, ετερόπλευρες, σωστικές, βάσεις κρανίου και περιμετρικές. Τους νεφαδένες, ομόπλευρο και ετερόπλευρο, πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας. Απομακρυμένα μεταστάσεις φυσικά. Η αναζήτηση μιας υπολοιματικής νόσου υποτροπών σε λεφαδένες ή στη σημεία της επέμβασης. Τέλος, σας προτρέπω να χρησιμοποιούμε τα τυπωμένα πορίσματα όπως σας έδειξα, είτε κατά NIRADS, είτε μια εκδοχή που θα κάνουμε στο δικό μας το εργαστήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε την υπομονή να τρέξουμε ανάμεσα αυτή την πολύ μικρή ανατομική περιοχή, δύσκολη, ακόμα και για αυτούς που ξέρουν, και αρχίστε την κλινική εργασία. Ευχαριστούμε κύριε Βαζολέλη για την πολύ καλή προσέγγιση σε ένα θέμα που πολύ καταπληκτικό είναι δύσκολο. Μας κάνει μια προσέγγιση βήμα με βήμα, ακολουθώντας σχετικά τη συλλογία του όγκου, για να μας βοηθήσετε να εστιάσουμε στα σημεία που πρέπει να κοιτάμε και μας δείξατε ότι οι λεπτομέρειες έχουν σημασία. Γιατί και τα χειρουργία στην περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολα, πολύ απαιτητικά. Και αν δεν είναι ρόμιδε εκτομές, τα πράγματα γίνονται πολύ θλιβερά μετά.
Και εκτός τούτου, οι επιλογές της θεραπευτικές εκφράζονται πάρα πολύ από τη λεπτομέρεια. Άρα, ορθά μας επιστήσατε την προσοχή στη λεπτομέρεια και μάλιστα στις θέσεις που πρέπει να την αναπτύξουμε τη λεπτομέρεια και να την καταγράψουμε επίσημα λεπτομέρεια. Δηλαδή, η λεπτομέρεια πρέπει να καταγράφεται με λεπτομέρεια. Έχουμε, ξέρετε, και προσωπικά, έχουμε ανατάσει τεχνολόγοι να αποφεύγουμε την ευθύνη του να βαφτίσουμε το παιδί, που λέμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να παρέψουμε καμιά φορά σε θολά νερά. Αυτό είναι γιατί μάλλον δεν ξέρουμε πιο πολύ. Όσο βλέπουμε ότι προσεγγίζουμε κάτι άγνωστο, τόσο πιο μπορούμε να γίνουμε πιο εύστοχοι και να βοηθήσουμε στη διαχείρισή του. Ας μην παραγνωρίζουμε αυτό μας το ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, και ο τρόπος που το προσεγγίσατε το θέμα μας βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή, να βοηθούμε την κάθε επέκταση, να την περιγράφουμε ξεχωριστά, να τη σχολιάζουμε ξεχωριστά και να αποφεύγουμε γενικού τύπου περιγραφές, που τελικά δεν βοηθάει κανένα. Άλλωστε, και οι συνάδελφοι, οι άλλοι και οι γιατροί έχουν αρχίσει η εξοικείωση με τις εικόνες. Και επομένως, το να τους λέει αυτό που και ήδη βλέπουμε, δεν σε κάνει χρήσιμο. Χρήσιμο γίνεται όταν δίνεις τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για τις θεραπευτικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ξέρεις ποιες πληροφορίες είναι αυτές. Και με αυτό, με τον τρόπο που το αναλύσατε, νομίζω ακριβώς αυτή την κατεύθυνση μας βοήθησε. Ωραία. Η κυρία Αθανασιάδη, λοιπόν, αυτό ακριβώς θα σας δείξει τώρα. Πώς η χρησιμότητα και η χρησιμότητα των πληροφοριών, όταν ξέρουμε να την ψάχνουμε και να την βρίσκουμε, βοηθάει. Ωραία. Σε δύο περιστατικά. Θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος. Τις βάζουμε ενδιάμεσα και δεν έχουμε Zoom τώρα, θα τις κρατήσουμε για το τέλος, αλλά νομίζω ότι είναι εστιασμένες πάνω στα περιστατικά, οπότε ας γίνει ένα παιχνίδι για τους αυτούς που το βλέπουν έστω απ' έξω. Okay. Χωρίς να χρειαστεί να απαντήσουν, γιατί βλέπω ότι δεν μπορέσαμε στο Zoom να βάλουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις, οπότε... Ωραία, θα γίνει η παρουσίαση των δύο περιστατικών από το νοσοκομείο μας, από την στοματοπροσωπική και γνωστοχειρουργική κλινική. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άντρα 65 χρονών, ο οποίος προσήλθε με μια ελκοτική βλάβη, με αναφερόμενη δυσκαταποσία και διαλείπουσα οτοδυνία από τα συμπτώματά του. Ήρθε με έτοιμη βιοψία στην κλινική από το εξωτερικό, η οποία έδειχνε ότι έχει ένα πλακώδες καρκίνωμα. Έγινε η παραπομπή στην κλινική για την σταδιοποίηση του καρκίνου και την χειρουργική αντιμετώπιση αυτού. Εδώ βλέπουμε την αξονική τομογραφία με τη χρήση ενδοφλέβους και γραφικού μέσου. Βλέπουμε την απεικονίζεται ελκοτική βλάβη αναφερόμενη με το έλλειμμα των μαλακών μορίων. Βλέπουμε και την πέριξη αυτής, το συμβαγές τμήμα της που εμπλουτίζεται από τη σκιαγραφική ουσία. Τώρα θα προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση. Ποια από τα παρακάτω κριτήρια τοπικής επέκτασης αναγνωρίζονται στις εικόνες που βλέπουμε εδώ πέρα? Η δίθηση της κάτω γνάθου, η δίθηση του εγκαινευρώδους δεματίου της γλώσσας, το οποίο, όπως αναφέραμε, είναι σημαντικό και για τη χειρουργική αντιμετώπιση που θα επιλέξουν οι χειρουργοί, η δίθηση του διαφράγματος της γλώσσας ή η δίθηση του εδάφους του στόματος? Μπορεί να είναι και πολλαπλές επιλογές, βέβαια. Ναι. Σας αφήνουμε 15 δευτερόλεπτα, 20 να τα δείτε. Είναι μεγάλα, χορταστικά. Και η συνάδελφος θα προχωρήσει. Ωραία. Βλέπουμε αρχικά τη δίδυση του εγκαιονευρώδους δεματίου στην coronal αξονική τομογραφία, εδώ με το σκιαγραφικό. Βλέπουμε τη βλάβη. Βλέπουμε εδώ είναι το εγκαιονευρώδες δεμάτιο. Με ασαφοποίηση του λίπους πέριξ αυτού, σε αντίθεση με την αριστερή πλευρά, που είναι ενδεικτικό της διήθησης αυτού. Και επίσης έχουμε την διήθηση του εδάφους του στόματος, δηλαδή η αρχική βλάβη εξορμάται από τη γλώσσα, αλλά βλέπουμε ότι περνάει τα όρια αυτής και επεκτείνεται στο έδαφος του στόματος. Εδώ, όπως έγινε και ο κ. Ζαχδηλέλης προηγουμένως, το depth of invasion μετράται από αυτή την νοητή γραμμή. Εδώ έχουμε την ελκοτική βλάβη, άρα ενώνουμε τα υγιή χείλη της γλώσσας και παίρνουμε την κάθετη γραμμή μέχρι το τέλος της εξεργασίας που φαίνεται από το σκιαγραφικό. Τώρα, όσον αφορά την επέκταση στο οστό της κάτω γνάθου, με το οστικό παράθυρο, εδώ βλέπουμε ότι είναι κέρος ο φλοιός αυτής. Εδώ στην ΤΑΦ1 ακολουθία
Βλέπουμε ότι ο μυελός των οστών του Στούτσκα του Γνάθου είναι ακέραιος, έχει ψηλό σήμα, όπως θα έπρεπε, όπως είναι και τερόπλευρα. Το βλέπουμε τη βλάβη που είναι χαμηλού σήματος. Και σε αυτήν την τάφα είναι ακολουθία με καταστολή του λίπους και τη χρήση ενδοφλέβιου και γραφικού μέσου. Βλέπουμε ότι έχει υψηλό σήμα η βλάβη μας και το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ότι ξεπερνά τη μέση γραμμή και επεκτείνεται και προς την αριστερή πλευρά, που αλλάζει το πλάνο της αντιμετώπισης. Σε αυτή τη σάτζιλα και κόρναλ θα φαίνει ακολουθία με καταστολή του λίπους πάλι και τη χρήση ενδοφλέβιους και γραφικού μέσου. Βλέπουμε πάλι την έκταση στο έδαφος του στόματος της εκωτικής βλάβης. Το ίδιο και εδώ πέρα, με κεραιότητα όμως της γνάθου χωρίς επέκταση της βλάβης. Το πόρισμα της έκθεσης τοπαθολογικής εξέτασης ανέδειξε ότι ήταν ένα καρκίνωμα του πλακώδους επιθυλίου της γλώσσας, μέτρητη διαφοροποίησης, με την επιφανή εξέλκωση. Υπήρχε δίθυση του χωρίου, των υποκείμενων μυϊκών ινών, καθώς και τμήματος συλλογών ανδένων, με τον depth of invasion να είναι 3,9 εκατοστά. Επίσης, όπως αναφέραμε και από την εικόνα της αξονικής τομογραφίας, φάνηκε και ιστοπαθολογικά η δίθυση του αγκιονευρώδους δεματίου με το νεύρο και το τείχομα του αιμοφόρου αγκίου να είναι δυθυμένο. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο περιστατικό μας, είναι μια γυναίκα, 77 χρονών, αρκετά παραμελημένο περιστατικό, που αναφέρει ένα άλγος πρωτετραμίνου, μια εξέλκωση στην περιοχή της βάσης του στόματος και η βιοψία πάλι έδωσε έδειξε ένα πλακώδες επιθήλιο. Έγινε πάλι παραπομπή για την χειρουργική αντιμετώπιση στοματοπροσωπική γνωστοχειρουργική του νοσοκομείου μας. Ξεκινήσουμε την αξονική τομογραφία πάλι. Εδώ δεν έγινε χρήση ενδοφλέβης και γραφικής ουσίας, χωρίς να γνωρίζουμε γιατί έγινε εξωτερικά η διερεύνηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία συμμετρία μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πλευράς της βάσης του στόματος. Βλέπουμε εδώ την εξεργασία, αλλά δεν μπορούμε πλήρως να περιγράψουμε τις επεκτάσεις και τα όρια αυτής. Η δεύτερη ερώτηση είναι ποια από τα παρακάτω κριτήρια τοπικής επέκτασης αναγνωρεί τις συγκεκριμένες εικόνες. Αναγνωρίζουμε δίθυση κάτω γνάθου, δίθυση του αγκιονευρώδους δεματίου, δίθυση της παρίστημιας αμυγδαλής ή δίθυση της παρίας και του βικανητικού χώρου. Πάλι πολλαπλές επιλογές. Ναι, βλέπουμε τις εικόνες εδώ. Είναι ένα πιο παραμελημένο περιστατικό, είναι μεγαλύτερος ο όγκος. Βλέπουμε εδώ στο οστικό παράθυρο ότι υπάρχει διάβρωση του φλοιού της κάτω γνάθου και επίσης βλέπουμε το αυξημένο σήμα του μυελού της κάτω γνάθου δεξιά συγκριτικά με αριστερά, σημείο που είναι ενδεικτικό για την διήθηση αυτής. Επιπλέον βλέπουμε την διήθηση της παρίας και του βικανητικού χώρου. Αυτό φαίνεται εδώ πέρα καλύτερα. Εδώ βλέπουμε το φυσιολογικό λίπος μεταξύ της βάσης του εδάφους του στόματος και του βικανίτη μη. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ασαφοποίηση αυτού του λίπους, σημείο ενδεικτικό της επέκτασης σε αυτό το χώρο. Εδώ είναι μία άξια ταφένα ακολουθία με καταστολή του λίπους και τη χρήση ενδοφλέβης και γραφικής ουσίας. Βλέπουμε την εμπλουτιζόμενη εξεργασία, να έχει υψηλό σήμα. Υψηλό σήμα βλέπουμε παρόλο την καταστολή του λίπους και στον μυελό. Ωπς, θα σπώ πίσω. Βλέπουμε τον υψηλό σήμα και στην κάτω γνάθο, σε αντίθεση με την αριστερή πλευρά. Γεγονός που δηλώνει, είπαμε, την διήθηση αυτής. Βλέπουμε την επέκταση στο πιστογόμφιο τρίγωνο. Στην παριά και στον βικανή τιμή βλέπουμε εδώ πόσο ότι είναι ενδιάμεσο σήματος και διαγράφεται, ενώ εδώ δεν μπορούμε να αντιληφθούμε που ακριβώς είναι, έχει αλλοιωθεί και στο αγναθιαίο τρίμα έχει γίνει επέκταση της βλάβης. Εδώ σε μία coronal ταυδίο με καταστολή του λίπους βλέπουμε πάλι την εξεργασία με επέκταση αυτή στη γνάθο. Στο πιστογόμφιο τρίγωνο βλέπουμε ότι έχει επηρεαστεί ο βλενογόνος, ο οργόνος του των ούλων και επέκταση της βλάβης στην παρία. Εδώ είναι πάλι στην ταυτή ακολουθία. Ο βικανίτης μης εδώ βλέπουμε πως έχει χαμηλό σήμα και είναι φυσιολογικός, ενώ εδώ βλέπουμε ότι έχει ασαφοποιηθεί, έχει ένα ενδιάμεσο σήμα, σημείο
σημαντικό, γιατί όπως είπε ο κ. Δοντιλέλης, είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση, την χειρουργική αντιμετώπιση του περιστατικού. Και στις ακολουθίες διάχυσης βλέπουμε υψηλό σήμα της εξεργασίας εδώ στην περιοχή και της κάτω γνάθου. Ενδεικτικό ότι είναι όλα διθυμένα και εδώ βλέπουμε ότι έχει χαμηλές τιμές στο χάρτη ABC. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν με την έκθεση της τοπαθολογικής εξέτασης, με την διήθηση όλου του πάγους του χωρίου, των σκελετικών μυϊκών ινών, οστικών δοκίδων που ήταν μαζί με το παρασκεύασμα και το βάθος της διήθησης εκτιμάται περίπου στα 9 χιλιοστά. Υπήρχαν περινευρικές διήθησεις και εδώ πέρα, λεμφαδενικές διηθήσεις από το πλακώδες καρκίνωμα και επίσης η γνάθος φυσικά ήταν διηθημένη σε βάθος έως 4 χιλιοστά. Αυτά ήταν τα περιστατικά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Αθανασιάδου. Τα παραδείγματα ήταν πολύ διδακτικά και πραγματικά υποστήριξαν την ομιλία που μας δείξατε. Παρατηρήσω ότι και στις δύο τα δύο περιστατικά υπήρχαν εξονιστική και μαγνητική. Είναι μια στάδα πρακτική ή θα φτάνει να κάνει κανείς μαγνητική και σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις και αν χρειαστεί εξονιστική. Ή είναι καλό να ίσως αυτή είναι μια έρωση που θα προνοήσει και θα το λέμε ή το έχετε σαν πρωτόκολλο να γίνονται και οι δύο εξετάσεις ούτως ή άλλως. Και αν είναι γίνονται και οι δύο εξετάσεις ούτως ή άλλως, ποια θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι ξεκινάμε με την αξονική τομογραφία. Αν αυτή δεν μπορείς να μας λύσει κάποιες βασικές ερωτήσεις όπως υπεκτάπησης λάβης, τότε θα προχωρήσουμε στη μαγνητική. Συγκεκριμένα εδώ βλέπαμε ότι δεν είχε καθόλου αμαλγάματα η κυρία αυτή. Η άρρωστη ίσως ήταν σπάνια. Ναι, λοιπόν, ναι ακριβώς, γιατί ήταν μια κυρία που ήταν από μια περιοχή της χώρας που παραμελημένη ναι. Και δεν είχε δόμπι. Ναι, είναι η Θράκη αυτή και η Βόρεια Θράκη. Όμορφη περιοχή, αλλά... Λοιπόν, πιστεύω να σας θέτω ένα ερέθισμα τουλάχιστον για να ξαναδείτε τα περιστατικά σας από εδώ και πέρα με ένα άλλο μάτι. Όχι μόνο ερέθισμα, και έναν τρόπο προσέγγισης. Όσοι συνάδελφοι έρχονται στο Εκλογικό Συμβούλιο, ο οποίος είναι σπανίος, αλλά θα έχουν προσέγγιση ότι μια και η ΟΗΛΑ κλινικής εμπολογικά περιστατικά είναι ιδιαίτερα δραστήρια και φέρνει περιστατικά, δηλαδή σε κάθε Εκλογικό Συμβούλιο μπορεί τουλάχιστον ένα. Δηλαδή. Από την ευρύτερη περιοχή. Που έχει σημασία και αυτά πραγματικά τα ζητούν. Και επομένως θα ήταν χρήσιμο στην επόμενο βολογικό να έρθουμε οι συνάδελφοι, όσοι μπορούν ήδη και επόμενοι, και να δουν ότι τα ζητούν και να δουν ότι ο τρόπος που εσείς μας τα παρουσιάσατε τελικά είναι ο χρήσιμος πραγματικό και τον τρόπο που θα βλέπουν ένα περιστατικό. Γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή, το πρώτο που κανείς μπορεί να νιώσει είναι ένα πανικό. Ενώ αν το πάει η μεθοδολογία που μας κατετέθει, αν προσεγγιστεί ένα περιστατικό, θα πάει να γίνονται ευκολότερο. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους που είτε είναι συνδεδεμένοι, ας τους δώσουμε πρώτα το λόγο, που είναι συνδεδεμένοι και μας βλέπουν, ας κάνουν unmute τον εαυτό τους και ας ρωτήσουν ή ας γράψουν στο chat την ερώτησή τους. Και όχι μόνο ερωτήσεις, αλλά και σχόλια, παρατηρήσεις ή κατάσταση προσωπικής εμπειρίας. Όλα είναι χρήσιμα σε μια συζήτηση. Και το εκδοτέλεσμα είναι άνθρωπος που επιθυμεί να συζητάει. Επομένως, με αυτή την έννοια, μην διστάζετε να έχετε. Να εκφραχτείτε, αν έχετε και διαφορετική άποψη ή διαφορετική εμπειρία πάνω στο θέμα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους συναδέλφους που είναι μέσα στην αίθουσα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλια ή παρατήρηση. Θέλω να ρωτήσω, οι ΟΗΛΑ έχουν, όχι όλοι, αλλά σε αυτές τις κλινικές υπάρχει αυτό το μικρό τυπέδιο που είναι το δάχτυλο. Και με τον οποίο μπορούν να κάνουν τυπέδιο μέσα στο ματί κοινότητα. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί ένα έμπειρο. Υπερικολόγος, κατά πόσο το ίδιο να δει διαστρωματώσεις, να δει διηθήσεις της βάθους. Και φυσικά δεν υπάρχει εκνοβολία και έχει ίσως και κάνει ένα της εικόνας. Αυτό είναι κάτι μια παραμελημένη άποψη. Ακριβώς, είναι μια παραμελημένη όπως και άλλες υπερικολογικές εφαρμογές. Ήδη σας ανέφερα σε ένα τα slide της παρουσίασης ότι μελετήθηκε και με διαστοματικό υπέρηχο ή το βάθος διήθησης.
όντως τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά και είναι συγκρίσιμα και με τις άλλες δύο μεθόδους χωρίς ακτινοβολία, έτσι. Άρα τελειώνουμε εκεί. Δεν τελειώνουμε τους λεφαδένες και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Είναι μια μέθοδος που δεν είναι all inclusive. Παρ' όλα αυτά. Ναι, αλλά πάλι άμα θα βρέξει πλεογραφία του λεφαδένε και την υπερογραφική εκτίμηση τη διοίκησή του, είναι αρκετά χαμηλή η δυστυχιακή δικότητα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε εμεί. Ακόμα και με την ευρωβουλευτική χωρί υπερογραφικού χαιρευτικού. Να είναι η κυρία Βολτινόδη, το βλέπω στο κρατήριο, δεν ξέρω αν μπορεί να πει κάτι για του λεφαδένε. Πρόσφατα έκανε μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια έτσι με του ειδικευόμενου σπαστά για του υπερήχου και για του λεφαδένε ένα από αυτά. Δέσποι, να έχεις να καταθέσεις κάτι. Βγήκε. Βγήκε. Α, κάτω την πλέκα. Πούτσι. Δεν πειράζει. Αυτή είναι αυτό που άκουσα και εγώ από την κυρία Πολτσινού. Έτσι, γιατί τους περίπου δεν εμπλέκομαι ιδιαίτερα, μόνο σε πολύ γενικές καταστάσεις. Αλλά όντως, και ο μεσοκεντρικός υπέρευος, κ. Χατζηδάκη, είναι πάρα πολύ, πάρα πολλές εφαρμογές, οι οποίες είναι ο υπέροχος των πνευμόνων, έτσι, εμείς έχουμε και οι πνευμονολόγοι μας θέλουν να κάνουν υπέροχος πνεύμονες, όχι στον πεζοκότα ή στο θωρακικό τοίχο, πιο βαθιά. Και έχει κριτήρια που και εγώ δεν τα ήξερα, αλλά δεν υπάρχει μια ζωή για να το μάθεις από αυτά που λένε. Ας τα αφήσουμε στους ειδικούς. Πάντως, το ίσχυμα είναι να κάνει κανείς αυτό που ξέρει καλά. Έτσι ακριβώς. Επομένως, οι μέρους πολιτικές κινημάτων μπορεί να είναι χρήσιμες. Το που λέει ο κ. Καζηδάκης είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο, προτού να δίνει μια σχετική εμπειρία. Αλλά και η εμπειρία είναι κάτι που εμείς αποσκέπτεται. Και σαν ένα μεγάλο νοσοκομείο, κανείς ίσως μπορεί να αποκτήσει με ποια έννοια. Βλέπει τη μονική, βλέπει την αξιολογική, γίνεται συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο. Μπορεί να έχει κάνει μετά και ένα υπερηφογράφημα για να δει και να αυτοεκπαιδευτεί. Είναι μια μακρά διαδικασία. Η αλήθεια καμιά φορά η καθημερινότητα είναι αρκετά φορτωμένη για να το επιτρέψει. Αλλά προφανώς κανείς πρέπει να κάνει αυτό στο οποίο μπορεί να δίνει αξιότητες απαντήσεις, γιατί στο τέλος της ημέρας ο άρρωστος είναι αυτός που έχει να ωφεληθεί ή να μην ωφεληθεί. Επίσης, μια μικρή πληροφορία που δεν την έβαλα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, είναι ότι το ακτινολογικό βάθος διείδησης με το παθολογικό ιστολογικό βάθος διείδησης διαφέρουν. Αυτό για δύο λόγους. Ένας είναι αυτός που ήδη έδειξε ότι το ακτινολογικό μπορεί να υπερεκτενηθεί, γιατί υπάρχει αυτές οι δύο ζώνες, της φλεγμονής και της, του ειδήματος, από την διαταραχή της κυκλοφορίας, της μικροκυκλοφορίας εκεί. Και το άλλο ο λόγος είναι το παρασκεύασμα το παθοατομικό, υφιστάμενο την επεξεργασία στη φορμόλη, συρρυκνώνεται, άρα δείχνει μικρότερο βάθος απόλυτου αριθμού δίδυσης. Γιατί είναι απόλυτος αριθμός του βάθους δίδυσης, δεν είναι σε σχέση με το όργανο, έτσι. Αυτό το έχουμε υπόψη μας, το ψάχνουμε και βλέπουμε διαφορές. Παρακάτω και οι δύο λάθος. Λοιπόν. Τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά αυτά έχουμε. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ θέλω να πω στους οικευόμενους ειδικά να τολμούν να μπαίνουν σε δύσκολες περιοχές όπως αυτή. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Οι δικοί μου οικευόμενοι, μόλις ακούνε, θα μιλήσω για ασπλαχνικό, λένε όχι. Αλλά έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις και βλέπω το επίπεδο ανεβαίνει. Τώρα εξαρτάται και το καθένα τι θα κάνει. Η Ήλια, ας πούμε, είναι στο εξάμεινο του ασπλαχνικού κρανίου, τώρα την έφερα σήμερα εδώ. Γιατί έχουμε κυκλική αναλλαγία με εξάμεινο σε ένα σύστημα, οι ειδικευόμενοι. Με έναν ειδικό που είναι σταθερό στο σύστημα, με έως δύο ειδικούς. Ωραία. Okay. Πόσο λοιπόν δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποια άλλα σχόλια, δεν έχουμε να σας ευχαριστήσουμε και τον κ. Καλλιέλη και την κ. Αθανασιάδη. Εξηγόμαστε σε αυτούς τους παρόντες. Έχουμε Χριστούγεννα. Να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Να υπάρχει ξεκούραση, γιατί μετά πάλι αρχίζουν οι δυσκολίες όπως κάθε χρόνια. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς.